352 είναι οι υποψήφοι βουλευτές στην Κρήτη, οι οποίοι θα δώσουν τη δική τους μάχη εν όψη των εθνικών εκλογών. Συνολικά 114 είναι τα ψηφοδέλτια στο νησί μας, που απαρτίζονται από 156 γυναίκες και 196 άνδρες, ωστόσο την τέλεια μοιρασιά ανάμεσα στα δύο φύλλα πέτυχε το Λασίθι. Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου κατέρχονται 26 συνδυασμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται 54 υποψήφοι, εκ των οποίων 27 γυναίκες και 27 άνδρες. Οι δρόμοι, η υγεία, τα νοσοκομεία τώρα είναι λίγο σε κατάσταση σοκ. Και οι υποδομές και η υγεία σίγουρα, και τα δύο πιστεύω. Κυρίως τα νοσοκομεία πιστεύω, πλέον η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Η ανεργία. Ο ΒΟΑΚ πιστεύω ότι είναι βασικό. Σίγουρα το πρώτο που θα είναι συγκοινωνίες, υγεία, για μένα αυτά είναι τα βασικά. Πολύ κοντά στο 50-50, αλλά όχι στο τέλειο μοίρασμα ανδρών και γυναικών, βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, όπου υποψήφοι είναι 54, εκ των οποίων 26 γυναίκες και 28 άνδρες. Η ανεργία που υπάρχει στον κόσμο, η ακρίβεια. Το πρώτο για μένα είναι η υγεία, όπως είπε και ο κύριος, και δεύτερον να κοιτάξουν, να φτιάξουν λίγο τους δρόμους, τις συγκοινωνίες. Το Ηράκλειο διαθέτει 150 υποψηφίους, εκ των οποίων 63 είναι γυναίκες, ενώ οι άνδρες είναι 87. 94 είναι υποψήφιοι στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, εκ των οποίων 40 είναι γυναίκες και 54 άνδρες. Σίγουρα υγεία και εκπαίδευση, θα πω πάνω απ' όλα. Εκπαίδευση, γιατί και εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί, οπότε σίγουρα. Είναι όλο νομίζω. Δεν πιστεύω ότι γίνεται κάτι όπως θα έπρεπε και στην παιδεία, ειδικότερα που μας ενδιαφέρει, μας που είμαστε μαθήτρια. Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι σωστά οργανωμένο. Συνολικά από τους 352 υποψήφους βουλευτές της Κρήτης, οι 150 κατέρχονται στο Ηράκλειο, οι 94 στα Χανιά, στο Ρέθυμνο κατεβαίνουν 54 υποψήφοι, ενώ αντίστοιχος είναι ο αριθμός και στο Λασίθι. Η εκπαίδευση κυρίως μας αφορά εμάς, τους νέους ανθρώπους, το σύστημα γενικότερα που έχει πολλά λάθη. Είναι τόσα πολλά, αλλά το βασικό είναι ο πολιτισμός. Γιατροί, δικηγόροι, οικοδόμοι, πολιτικοί, μηχανικοί, εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, δημοσιογράφοι, επαγγελματίες του τουρισμού, επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου και φυσικά οι κατ' επάγγελμα πολιτικοί δεν λείπουν από τα ψηφοδέλτια του νησιού μας, που θα εκτεθούν στη λαϊκή ψήφο της 21ης Μαΐου.